Υπήρξε αναμφισβήτητα, κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο αστέρι στον χώρο του κριτικού ποδοσφαίρου. Μιλάω πάντα για τον Πέτρο το Βουζουνεράκη, ένα άνθρωπο που πάρα πολλοί από εσάς ζήτησαν με πολύ πολύ ζέση να δείξουμε από την εκπομπή. Σήμερα βρίσκομαι στο χωριό Ανατολή, πάνω σε ένα θαυμάσιο ύψωμα και στο σπίτι του κυρίου Νίκου του Σταυρακάκη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά, ενός πολύ καλού φίλου του Πέτρου, στο σπίτι του οποίου, επαναλαμβάνω, θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Πέτρο, καλώς σε βρήκαμε. Καλώς σας βρήκα. Άκουσες ότι είπα ότι ήσουν το μεγαλύτερο αστέρι στον χώρο του κριτικού ποδοσφαίρου ή τουλάχιστον ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια. Αλλά εκείνο που θα πρέπει με σιγουριά να πει κανείς, Πέτρο, είναι ότι ήσουν ο άνθρωπος που εμάγευες τα πλήθη στις κερκίδες. Και αν δεν είσαι εσύ σε θέση να το ξέρεις, είμαι εγώ, γιατί πολλές φορές από τις κερκίδες του γηπέδου του Όφη έβλεπα την απόδοσή σου και έβλεπα το πόσο πολύ σε θαύμαζε ο κόσμος. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να πούμε κάποια πράγματα για την ιστορία σου. Μια ιστορία λαμπρή, όπως είπα. Εγώ τουλάχιστον έτσι τη θεωρώ. Από πού ξεκίνησες και πότε ξεκινάς να παίζεις ποδόσφαιρο, Πέτρο? Από πού ξεκίνησες την καριέρα σου? Ξεκίνησα από εδώ, από την Ιερά Πέτρα. Είχε δύο ομάδες, τη Θήλα και το Διαγόρα. Και με πήρε μετά το 1960-61 ο Ηρακλείου. Στον Όφη, με πόσα χρήματα πας? Πόσα χρήματα πλήρωσε ο Όφη, δηλαδή, για να σε αποκτήσει? Τότε. Για να δούνε τα σημερινά παιδιά της τιμές. Κοιτάξτε, τότε το 60-61 εγώ δεν πήρα τίποτα. Είχα πάει με ένα χρόνο υποσχερική, με ξαναπήρε πίσω ο Διαγόρας, η Ιεραπέτρας, και ήρθαμε ελευθέρα 63-64. Τότε, δηλαδή, πόσο πλήρωσε στο σωματείο? Δεν λέμε και σήμερα. Στο σωματείο δεν ξέρω τι πλήρωσε. Αυτό το έκανε ο συγχωρεμένος ο πρόεδρος του Διαγόρα με το συμβούλιο του Όφη Ηρακλείου. Μιας και λέμε για το συμβούλιο του Όφη Ηρακλείου, αν είναι στην καλοσύνη, Πέτρο, θυμίσου ποιοι ήταν τότε στο προσκήνιο. Ποιοι ήταν δηλαδή τότε οι διοικούντες στον Όφη? Όταν ήρθα το 60-61 ήμουν πολύ μικρός, θυμόμουν, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος ήταν ο δικηγόρος ο Βασίλης ο Βρέτζος. Υπήρχαν κάποιος Γιάννης Ανδριαδάκης, αυτός ήταν το λαγωνικό του Όφη που με βρήκε. Υπήρχε και κάποιος που είχε στρώματα, ο Σαμάρκος. Υπήρξαν κάποιοι άλλοι παλιοί, αλλά ήμουν μικρός, ήμουν 16-17 χρονών, δεν τους πολύ θυμάμαι, κάθισα ένα χρόνο. Είναι χρόνια πολλά που τους θυμάμαι φυσικά, αλλά ξεχνάω τα επιθετά τους. Θύμισε μου, Πέτρο, με ποιο προπονητή αρχίζεις την καριέρα στον Όφη? Στην καριέρα μου στον Όφη, όταν προπονήθηκα 60-61, ήταν κάποιος Μπρούνο Βάλε, Ιταλός. Τον είχαν πάρει από τον Ολυμπιακό, ήταν προπονητής του Ολυμπιακού Πειραιός και τον πήραμε εμείς τότε στον Όφη Ηρακλείου. Αυτός ήταν ο προπονητής ο οποίος έκανε προπόνηση στο Ηράκλειο, με τον Όφη. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο, μιας και τα νέα παιδιά σήμερα δεν ξέρουν τις συνθήκες. Εμείς είμαστε πιο παλιοί, τα προλάβαμε, τα ζήσαμε. Όταν έπαιζες μπάλα στο γήπεδο του Όφη, Πέτρο, είχε χορτάρι? Πώς το... Καταρχήν εγώ σταμάτησα. Βάσε, Πέτρο, που το ραντίζανε πρώτα, το καταβρέχανε. Είχαμε πέτρες μέσα, ήταν το νεκροταφείο των Αρμένιδων. Και τότε ο κόσμος πήγαινε πάρα πολύ λίγος κόσμος στο γήπεδο. Άντε να ξεπερνούσαν, κάνω λάθος, 1500. Δεν ήταν και μεγάλο το γήπεδο. Ήταν και πολύ νικελές. Να συνεχίσουμε τώρα την σταδιοδρομία σου, την πορεία. Στον Όφη μέχρι πότε μένει? Είπα ότι ήρθα το 63-64, εκτρεπούσα στο ναυτικό. Έμεινα ακριβώς μέχρι το 1972 που πέσαμε, 70-71 πέσαμε, καθίσα ένα χρόνο εξαμεγείται εθνική και τότε έφυγα και πήγα στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ έκανες πόσο καιρό? Στον ΠΑΟΚ ήμουν πολύ άτυχος. Κάθισα περίπου 5-6 μήνες. Αλλά το καθήν ότι στο τέταρτο παιχνίδι, ενώ ήμουν βασικός παίκτης, και εκεί είδα, ας πούμε, τι εστί ποδόσφαιρο, και εκεί είδα τη διαφορά μεταξύ έρασε τεχνικού σωματείου με ή μη επαγγελματικού. Κάθισα 6 μήνες, όπως είπα, αλλά υπήρξε πολύ μεγάλη διαφορά το ένα σωματείο από το άλλο. Και γι' αυτό όταν μετά, ας πούμε, σταμάτησα, έπαθα αυτό το δεχείγμα που έσπασα δύο φορές την ομοπλάτη μου, ο λόγος ήταν αυτός που δεν ήθελα να εξακολουθήσω πια το ποδόσφαιρο, διότι
στο Ηράκλειο ήταν πολύ χαμηλά προς το ποδόσφαιρο. Όχι το ποδόσφαιρο, προς τα χρήματα, γενικά σε όλα. Ποιος ποδοσφαιριστής είχε χτυπήσει και σπάσει την... Είχα ένα ατύχημα στο Εγάλο, είχα πάθει ένα αιμάτωμα και ο γιατρός με έβγαλε 15 μέρες ελεύθερης υπηρεσίας. Παίζαμε τον Παναθηναϊκό. Φυσικά δεν ήταν όπως ήταν στον Όφη να υπάρχει ένας βουζουνεράκης. Στον ΠΑΟΚ υπήρχαν 15-16 βουζουνεράκηδες. Και έπρεπε να παλέψεις για να πάρεις μια θέση. Μου είχε αδυναμία, τότε στον ΠΑΟΚ ήταν προπονητής ο Λεσάνο. Αυτός μάλιστα με πήρε και στον ΠΑΟΚ. Και μέναμε μαζί στο ίδιο ξενοδοχείο. Το χτύπημα που είχα στη μέση αποχώρησε. Με πήρε στη 16άδα. Φυσικά συζητήσαμε πρώτα προς το πριν, διότι ο ποδοσφαιριστής που καθίζει, ποδοσφαιριστής που έχει χτυπήσει, τα παίρνει όλα τα πριν. Και εγώ λέω, αν με πάρει και με βάζει στον πάγκο, μπορεί να μην τα πάρω όλα τα πριν, και τα χρήματα τότε ήταν καλά. Αλλά μου λέει, Πέτρο, δικαιάς τα πάντα. Τέλος πάντων, γιατί ήταν η τύχη μου φυσικά, γιατί εκεί τα ρίχνω όλα. Δεν τραβούσε ο Κούλης να αποστολήνεις. Έγινε αλλαγή, μπήκα μέσα με την πρώτη παλιά που μου πέταξε ο Κώστας ο Ιωσήφιδης. Δεν το θέλε. Προς Θεούν, να λέμε και την αλήθεια. Ήταν μια κακή τύχη. Σε μια φάση που πρώτη βαλιά που μου ήρθε, ενώ έχω φύγει του αριστερή του Καμάρα, ήρθε πίσω ο Καψής, φέρε ένα καλαπόδι, έπεσα κάτω και έτσι ήταν που έσπασα την ομοπλάτη. Αλλά μετά κατέβηκα στην Κρήτη. Νομίζω ότι ξαναχτύπησε στο ίδιο μέρος. Ναι, κατέβηκα στην Κρήτη, έγινε σε κάπου 18 μέρες, μπήκα στην αποστολή για να πάμε στην Καβάλα, Σάββατο πρωί, προπόνηση, απόγευμα φεύγαμε. Στην προπόνηση την πρωινή, ακριβώς σχεδόν η ίδια φάση έγινε με το Χατζηδοντονίου και το έσπασα δεύτερη φορά. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα και σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Σταματάς την καριέρα σου, Πέτρο, αλλά εντωμεταξύ έχεις καταφέρει κάτι που έχουν σαν στόχο και σαν όνειρο όλοι οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, το να παίξουν στην Εθνική Ελλάδος. Πότε σε καλούν στην Εθνική Ελλάδος και επί πιανού προπονητή? Ναι, ακούστε, πήγα 29 χρονών. Έπαιξε ρόλο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που παίξαμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, να φωνάζει 20-25.000 κόσμος που βουνεράει στην Εθνική. Πιστεύω ότι ήταν μικρό σωματείο στον Όφη και πρώτα στα χρόνια ήταν δύσκολα ή χρειαζόταν πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό που γνωρίζω ότι με πήραν στα 29 μου, ενώ πίστευα ότι μπορούσαν να με πάρουν πιο μικρό. Αλλά υπήρχε και η εξής περίπτωση, ότι δεν μπορούσα από β' εθνική να παίζει στην εθνική κατηγορία. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Έπρεπε να ήσουν παίκτης της αλφανικής. Όταν εμείς βγήκαμε το 67-68, τότε με είδαν, το 69 με είχαν δει και παλαιότερα, αλλά τότε νομίζω. Ποιος ήταν ο εκλέκτορας τότε της εθνικής? Ήταν ο Λάκης ο Πετρόπουλος, αλλά νομίζω έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Πούσκας. Ο Πούσκας ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού και από αυτό το παιχνίδι θυμάμαι συγκεκριμένα, γιατί πολλά πράγματα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι συγκεκριμένα, ειδοποίησαμε τον Νόφη, ήταν σύμβουλός μας, αν δεν κάνω λάθος, ή πρόεδρος μας, ο Αλέκος ο Πασπάτης, και στείλανε κάτω το έγγραφο στο σωματείο, με καλούσανε, και Κυριακή Δευτέρα, και δεν είχα διαβατήριο, προσπάθησε τότε όλος ο κόσμος του Ηρακλείου, διότι έπρεπε να βγάλαμε τα χαρτιά, ποινικά μητρώα, το ένα το άλλο, και μου βγάλαμε το διαβατήριο, τους ευχαριστώ, σωστά το είπα το διαβατήριο. Και έτσι πήγα στην Εθνική. Έπαιξες εκτός Ελλάδος με την Εθνική? Ναι, έπαιξαμε στην Ισπανία. Επιστρέψαμε από την Ισπανία. Είχαμε φέρει ένα καλό αποτέλεσμα 2-1. Γυρίσαμε, αλλά ήμουν πολύ άτυχος. Παίζαμε την Κυριακή του Καραϊσκάκη για τον Εθνικό. Και μετά από το παιχνίδι είχαμε να πάμε στην Αγγλία. Αλλά ήμουν άτυχος εκεί. Γι' αυτό σας είπα ότι ήμουν άτυχο παιδί. Έπαθα μια θλάση η οποία με άφησε πολύ πίσω, έχασα την Εθνική και ήταν και ένας λόγος που πρέπει, και το λέω με παράπονο τώρα, να το παρακολουθήσει πολλοί κόσμος, να ακούσουν τα λεγόμενά μου. Διότι εγώ έκανα από τότε, σε έπαθα κι άλλη μια ζημιά, έκανα κάπου 2-3 μήνες να παίξω μπάλα και τα πιο εύκολα παιχνίδια που είχαμε στην έδρα μας μέσα με προοδευτική ή με κάτι μικρές άλλες ομάδες, αυτά τα παιχνίδια τα χάσαμε. Και έτσι πέσαμε και από την Αλφαθήνη. Ένας λόγος αυτός και ένας λόγος, επειδή ανέφερα πως πέσαμε και το έφερα έτσι, ήταν η μεγάλη αποσία του Μπουρδαμή. Γιατί για μένα ένας Μπουρδαμής και ένας Λεμονής, φυσικά και τα άλλα παιδιά, αλλά ένας Μπουρδαμής και ένας Λεμονής δεν ξαναβγαίνουν. Μια και λέμε για αυτούς, θύμισέ μου, Πέτρο, ποιους άλλους μεγάλους ποδοσφαιριστές, κατά τη γνώμη σου, εκτός από τους δύο που προανέφερες και εκτός φυσικά από σένα, που θεωρείσαι από πάρα πολλούς σαν ένα από τα υπέρλαμπρα αστέρια του κρητικού ποδοσφαίρου, ποιους άλλους ποδοσφαιριστές μεγάλους
πιστεύεις εσύ ότι ήταν Μηλιάκη. Εγώ πιστεύω και όπως πιστεύω ότι το πιστεύει και όλο το Ηράκλειο. Ένα βάβουλα δεν ξαναβγαίνει. Κάποιος Καρασάβας δεν ξαναβγαίνει. Κάποιος Στρατάκης που έπαιξαν μαζί, Παπουτσάκης, δεν ξαναβγαίνουν αυτοί που ποδοσφαίρεστε. Μετά την απομάκρυση τη δική σου από το ποδόσφαιρο, Πέτρο, μετά την απομάκρυση του Λεμονή, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Παπαδόπουλου, του Δημήτρου του Παπαδόπουλου, ξαναβγήκανε μεγάλοι ποδοσφαιριστές κριτικοί. Υπήρξαν, αλλά δεν υπήρξαν με εποχή να αφήσουν όπως ο Μίτσος, όπως εγώ, όπως ο Βάβουλας, όπως ο Στρατάκης, όπως ο Καρασάβας, να αφήσουν μια εποχή, ας πούμε, 5, 6, 7, 8 χρόνια. Υπήρξαν ποδοσφαιριστές, ας πούμε, αναλαμπής, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, υπήρξαν σε λίγο χρονικό διάστημα. Μια και είπες για τους ποδοσφαιριστές και είδα ότι σηκώθηκε η τριχιά σου την ώρα που μίλησες για τους συναδέλφους σου και είναι σημάδι ότι υπήρχε ένας σύνδεσμος μεταξύ σας, Πέτρο, και μια αγάπη. Κάτι που ίσως δεν υπάρχει σήμερα στα σημερινά παιδιά και στις σημερινές ομάδες. Είσαι προπονητής και μπορεί να το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα αυτό. Μια και μιλήσαμε λοιπόν για τους ποδοσφαιριστές, θα ήθελα τώρα να μου πεις ποιοι μεγάλοι παράγοντες, ποιοι Ηρακλειώτες βοήθησαν τον Πέτρο το Βουζουνεράκη που έρχεται από ένα χωριό τότε, ας το πούμε, την Ιεράπετρα, γιατί δεν ήταν ακόμα η Ιεράπετρα που είναι σήμερα. Το 1960 μιλάμε. Δεν ξέρω αν είχαν αρχίσει τα θερμοκήπια τότε, Πέτρο. Όχι, δεν είχα. Το 65 περίπου άρχισαν. Ένα παιδί λοιπόν 16-17 χρονών που όλοι υποστηρίζουν ότι θα γίνει πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ποιοι άνθρωποι το βοήθησαν αυτό το παιδί, Πέτρο, στη σταδιοδρομία του, έτσι που σήμερα μετά από χρόνια ο πετυχημένος επιχειρηματίας, ο Πέτρος ο Βουζουνεράκης που ζει στην Ιεράπετρα, να τους θυμάται με αγάπη και καλοσύνη αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, να σας πω, στο ποδόσφαιρο με βοηθήσανε πολύ. Και εδώ το λέω με πικρία. Υπήρξαν καλοί άνθρωποι. Δεν είχαν τα μέσα να βοηθήσουν το Βουζουνεράκη. Να σας φέρω παρακάτω πολλά παραδείγματα. Γιατί είναι μια μεγάλη αμαρτία μετά από τόσα χρόνια που έχω σταματήσει και έχω φύγει από το ποδόσφαιρο. Λέγονται πάρα πολλά. Πράγματι, λένε πάρα πολύ, Πέτρο, ότι περάσανε πάρα πολλά λεφτά από τα χέρια σου όταν έφτασες στον Όφη, ότι ξεκίνησες κάποια μαγαζιά στο Ηράκλειο και ότι δεν πήγανε καλά και ούτε λίγο ούτε πολύ σε κατηγορούνε, και ζητώ συγγνώμη έτσι αν τα λέω, μα ότι εσπατάλησες κάποια χρήματα. Και νομίζω ότι είναι καιρός να μπει μια τάξη σε αυτά τα πράγματα. Ή έχουν δίκιο να το λένε ή έχουν άδικο. Προσέξτε, το ποδόσφαιρο κάνει ορισμένους διαχωρισμούς. Κάνουμε ορισμένους διαχωρισμούς. Θα πάμε προς τους ποδοσφαιριστές. Ο κόσμος έχει απαιτήσει τρομερές από εμάς που μας λέγανε βεντέτες. Εγώ δεν έκανα ποτέ τη βεντέτα. Και να δίνει το μεγάλο μου παράπονο. Και το θέλω να το μάθει ο κόσμος και θα πω και ονόματα, θα προκαλέσω, θα παρακαλέσω. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια που λέγανε, αυτή είναι η πραγματικότητα που λέγανε. Ότι μου ανοίξανε δύο μαγαζιά. Το λέω με πικρία και λέω με ονόματα. Είπαν ότι άνοιξα τα μαγαζιά, μου τα άνοιξε ο Όφη, τα άφαγα, τα ξετίναξα, τα έπαιξα, τα έκανα, ό,τι έκανα κακή ζωή. Όλα αυτά είναι ψέματα. Και τα φέρνω με ειλικρίνεια, με αποδείξεις. Όταν ήρθα το 1963-64 στο Ηράκλειο, έπαιξα ένα χρόνο. Αν θυμούνται καλά, εγώ θυμάμαι καλά, ο κόσμος να θυμηθεί καλά. Είχαμε Τακτικό, Κριτικό, Σημαντήρι, Ζηδόπουλο, Μπαρμπαλιά. Και είμαστε όλα τα κριτικά παιδιά. Είχαμε κάνει με τον Βαγγέλη, τον Σέλμη προπονητή, τη μεγάλη ομάδα. Είχαμε βγει πρωταθλητές. Εμείς από τον όμιλο το δικό μας, η Βέρεια από τον άλλο και ο Βίζας Μεγάρονο από τον άλλο. Είχαμε τη μεγαλύτερη ομάδα. Τα χρήματα τότε τα παίρνουν αυτοί από πάνω. Εμείς στην Κριτική είμαστε οι άνθρωποι που παίρναμε μια τσεξίντα. Η αλήθεια, η αλήθεια. Λοιπόν, αφού έγινε αυτό, παίξαμε τα μπάρας αυτά, μας πήγανε στην Αθήνα, παίξαμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σκάσαμε, παίξαμε. Είδε μετά τον άλλο χρόνο η διοίκηση του Όφη ότι η μόνη λύση είναι ότι με ντόπια παιδιά, με κριτικά παιδιά, και όπως και έγινε. Λοιπόν, το 1965 παντρεύτηκα. Η γυναίκα μου ήταν Αλληνοαμερικανίδα και ήταν να φύγω στην Αμερική. Θέλω να αρχίσω να πω για το μαγαζί που κάθονται και λένε ότι μου άνοιξε Όφης μαγαζί. Μιλάμε, Πέτρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, μιλάμε για το καθαριστήριο. Για το καθαριστήριο. Ναι, δεν το έκανες με λεφτά του Όφη αυτό. Όχι. Εγώ το λέω και το προκαλώ δημόσια, που θα σας πω και τι λεφτά έπαιρνα. Δεν κρύβω. Αν κάποιος νομίζει ότι λέω ψέματα παράγοντας, παρακαλώ και προκαλώ δημόσια να πει. Εδώ υπάρχουν στοιχεία, θα μου πείτε για τα απ' έξω. Θα σας τα πω και για τα απ' έξω. Τι δεν είναι.
που έδωσε ο Μύρος ο Μαθιουδάκης, ο πρόεδρος του ΟΦΗ Ηρακλείου, έχει πεθάνει ο Μακαρίτης, ως δάνειο 50.000. Αυτά τα χρήματα έχω πάρει από τον ΟΦΗ και άνοιξα το καθαριστήριο. Πάμε τώρα προς τα σφαιριστήρια. Είναι ντροπή. Και το λέω με πικρία, με παράπονο. Συνάδελφο και επαγγελματικά και ποδοσφαιρικά, έχω το Μανώλη, είχα το Μανώλη να αναλαμάξει. Το μαγαζί ήταν του Λευτέρη του Λιγερού. Τι δουλειά έχει ο ΟΦΗ? Εδώ είναι ο πρόεδρος, που είναι πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, στον Εραστέχνη ΟΦΗ. Είναι Ηρακλειώτης. Ήταν δικό του το μαγαζί. Εγώ έπαιρνα 20%, 20% και ο Αδαμάτσης. Ό,τι έπαιρνα ο Αδαμάτσης, έπαιρνα και εγώ. Και αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι, σύμβουλοι, παράγοντες του ΟΦΗ που μπορούν να το ξεκαθαρίσουν. Αλλά επειδή είπαμε, ο Βουζουνάρης έκανε μια ζωή έντονη. Αλλά πώς την έκανε? Δεν την έκανε με τα λεφτά του ΟΦΗ. Απλώς αγαπούσαν τον ποδοσφαιριστή ορισμένοι παράγοντες, ορισμένοι λεφτάδες του Ηρακλείου. Ο κόσμος, επειδή έπαιζε ο Βουζουνάρης μπάλα, πήγε να πούμε στο Λιγερού την ταβέρνα, το ουίσκι ήταν φτηνά, βάλει ένα μπουκάλι ουίσκι, βάλε 500 πιάτα, τα σπούσε. Δηλαδή, ο Πέτρο και νόμιζε ο κόσμος ότι τα πέρα. Να πάω στον Ηλία το Μαθιουδάκη στην Αριάννη, να πάω στο Μαγκάτσι. Ναι. Αλλά ποιο ήταν το καλό? Οι άνθρωποι σωστά έκαναν. Ήμουν και είδαμε, αλλά ήταν το καλό ότι έκανα με λεφτάδες παρέα. Και σου λέει, εντάξει, ο Πέτρος είναι καλός, σήμερα είναι μόνος του, αύριο θα έρθει με τις μεγάλες παρέες. Τώρα Πέτρο, θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Μια και λέμε για μαγαζιά, πες μου αν είσαι στην καλοσύνη, γιατί τα παιδιά του ΟΦΗ που άνοιξαν μαγαζιά δεν πήγαν καλά? Εκεί πάνω τώρα θέλω να πω ορισμένα πραγματάκια. Εγώ παίρνω την ευθύνη επάνω μου ότι εγώ ήμουν κακός, τα χάλασα. Εντάξει, τα ξετίναξα. Ναι, αλλά εδώ κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Και αυτοί οι παράγοντες, και αυτός ο κόσμος που λέει αυτά τα ψέματα, γιατί είναι πραγματικά μεγάλα ψέματα. Εγώ ξέρω γιατί δεν πηγαίνει, γιατί τα είχα ζήσει. Πριν από μένα, άνοιξε ο Καρατσιριζάκος με τον Γιώργο το Στρατάκη το πρώτο γραφείο τουριστικό εισιτήρια αεροπορικά. Αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι το κλείσανε. Ή άνοιξε ο Κώστας ο Ξενικάκης με τον Κώστα τον Παπουτσάκη στα τρία λιοντάρια πάνω, σούπερ μάρκετ, το έκλεισε. Ένα σούπερ μάρκετ, ναι. Συγγνώμη. Άνοιξε ο Παπαθεοφάνου Σουβλατζίδικο, το έκλεισε. Άνοιξε ο Λεμονής ο φίλος μου Βενζινάδικο και Προποτζίδικο, το έκλεισε. Άνοιξε ο καλός μου φίλος ο Αργύρης ο Μπουρδαμής εστιατόριο, το έκλεισε. Όλες αυτά, όλα αυτά τα μαγαζιά, όλα αυτά τα παιδιά ήταν αποτυχημένα, ήταν τα φαγάν τα χρήματά τους. Κατά τη γνώμη σου Πέτρο, γιατί ήταν? Να σας πω γιατί. Που ήταν η αγαπημένη του Ηρακλείου τότε. Να σας πω γιατί. Υπήρχε νοοτροπία η κακή. Το Ηράκλειο είχε χαμηλό επίπεδο ποδοσφαίρου και εκτός αυτού και οικονομικά δεν είχε. Νομίζαν ότι αν ο ποδοσφαιριστής εξασφαλιζόταν επαγγελματικά, δεν θα τους έπαιζε μπάλα. Αυτή είναι η κακή νοοτροπία που υπήρχε τότε και αυτό πιστεύω. Πες μου αν πηγαίνεις τώρα συχνά στο Ηράκλειο. Όχι, δεν πάω στο Ηράκλειο. Η αλήθεια, αλήθεια, γιατί είχα στεναχωρηθεί, είχαν πει πάρα πολλά, λέγανε πράγματα. Δηλαδή που ναι, έχω αγαπώ πολύ κόσμο, με αγαπάει πολύ κόσμο, αλλά είχα στεναχωρηθεί. Να πούμε μερικά ονόματα. Ποιους αγαπάς από το Ηράκλειο? Για μένα, ναι, όπως είπα, αυτοί οι πρόεδροι υπήρξαν καλοί. Ο συγχωρεμένος ο Μύρος ο Μαχιουδάκης. Αλλά ένας από τους καλύτερους για μένα ήταν ο κύριος Νίκος ο Σερπεζιδάκης. Ως με γενικό αρχηγό τον Αρίστο του Σφατιανάκη. Αλλά ο Αρίστο. Αρίστος σε βοήθησε. Ναι, τον Αρίστο του Σφατιανάκη τον είχα σαν πατέρα μου, μέσα στα παιδί του. Αλλά δεν μετασχηρίστηκε καλά το Βουζουνάκη. Το έχω παράπονο και συγκεκριμένα. Σε όλα αυτά που λέγανε, και το λέω δημόσια, να βγει ένα, όπως βγαίνω τώρα εγώ, να βγει ένα την τάδε μέρα, πήραμε το Βουζουνάκη, με τον πιάσαμε μέσα από τα μπουζούκια, τον πήραμε. Εγώ λέω δημοσίως. Και θέλω να βγει κάποιος άνθρωπος να πει δημόσια, αλλά από τους υπεύθυνους ανθρώπους. Διότι εμείς οι φίλοι μας ακούγαμε πολλά. Μπράβο. Πότε ο Βουζουνεράκης τους έκανε και βιασμό να ζητήσει έστω ένα φράγκο παραπάνω, ό,τι είχαν τον Ηρακλείο, ό,τι είχαν και εμένα. Β' Εθνική, 2,5 χιλιάρικα παίρνα αυτή, 2,5. Απλώς ο Νίκος ο Σερπετζιδάκης, ήταν κουμπάρια, δεν κάνω λάθος, με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου που έμεινα το Δομένικο, αυτή τη διαφορά είχα. Πάμε Α' Εθνική, 4 χιλιάρικα είχαμε συμβόλαιο. Πρώτη χρονιά. Πάμε στη δεύτερη χρονιά. Ας βρεθεί ένας να πει ότι πήραν παραπάνω από 6.000 ή 7.000 το ανώτερο ποδοσφαιριστής. Αυτά ήταν τα χρήματα του Βουζουνάκη. Από τα οικονομικά. Και εγώ πιστεύω, Πέτρο, ότι υπάρχουν πάντοτε οι κατηγορίες για ορισμένους ανθρώπους όταν αρχίζουν να ανεβαίνουν. Όσο δεν ανεβαίνουν, όσο είναι στάσιμοι, όσο είναι χαμηλά, δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτούς. Από κάποιο σημείο και μετά αρχίζει η υπερβολή, αρχίζουν κάποιοι και λένε κουβέντες κτλ.
Και το καλό είναι να ασχολούνται μαζί σου. Αν δεν ασχολούνται, τότε είναι το κακό, Πέτρο. Έτσι πιστεύω εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να μου πεις, Πέτρο, κάτι άλλο. Αν βλέπεις την Κρήτη, μια και μιλάμε για Κρήτη, αν βλέπεις την Κρήτη να έχει τη δυνατότητα να ξαναβγάλει τέτοιους ποδοσφαιριστές όπως τα ονόματα που ανέφερες. Στρατάκι, Λεμονή, Βάβουλα, Καρασάβα, Παδημήτρη Παπαδόπουλου, Γιάννη Δαμανάκη στα Χανιά κτλ. Ακούστε, πιστεύω ότι τότε παλαιότερα το ποδόσφαιρο ήταν όχι τόσο ανεπτυγμένο για μένα. Φυσικά πάντα μιλάω από με δικιά μου γνώμη. Όπως τώρα. Τότε παίζανε ορισμένα ως άτομα, δεν υπήρχαν τα συστήματα και παίζαμε με παραπάνω δυνάμεις. Και δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει ο επαγγελματισμός και το είδα και εγώ μόνος μου. Όπως παράδειγμα φέρω στη Θεσσαλονίκη. Από τη στιγμή που βρεθήκαν τα χρήματα, και είναι τα χρήματα τώρα, γιατί το περισσότερο παίζουν για τα χρήματα, όπως χθες ακούσαμε στην τηλεόραση με την Εθνική που κάνανε μια τέτοια συζήτηση. Όταν ξέρω εγώ τι θα χτυπήσω, γιατί θα παίρνω τα εκατομμύρια που παίρνω, γιατί να βάλω τα πόδια μου στη φωτιά. Μπράβο. Αυτή είναι η αλήθεια της πραγματικότητας. Είναι ένα βασικό παράδειγμα. Έχει παίξει κύριο ρόλο το χρήμα και γι' αυτό δεν βλέπουμε τους ποδοσφαιριστάδες να πηγαίνουν στη φάση τη διεκδικήσιμη. Μόλις είναι ας πούμε 50-50 δεν βάζει τα πόδια, γιατί με τα λεφτούδια, τα χοντρά, τα εκατομμύρια που απάνε. Ενώ τότε παίζαμε για τη φανέλα, για τη δόξα. Πες μου, αν θα ξαναγεννιώσουμε, Πέτρο, θα ξανάπαιζες ποδόσφαιρο? Ναι, και το λέω με ψυχή, με την καρδιά μου. Θα ξανάπαιζα ποδόσφαιρο και με τον ίδιο χαρακτήρα που έχω. Απλώς θα πρόσεχα το μέλλον μου, που δεν με υποστηρίξανε, δεν με βοηθήσανε. Το λέω από την ψυχή μου με παράπονο. 17χρονο παιδί θα, τρίτη γυμνασίου. Δίχως γονείς, δίχως τίποτα. Στο Φυτάκι το μέγαρο με πρωτοβάλανε. Αυτοί που αγαπούσαν το Βουζουνάκι, γιατί δεν το βάζανε σε ένα γυμνάσιο να τελειώσει το γυμνάσιο του? Τρίτη γυμνασίου ήμουνα. Οπότε θα τέλειωνα στο γυμνάσιο και θα ήταν αλλιώς ζωής. Πέτρο, τώρα στον δρόμο, όταν περπατάς καμιά φορά, πόσο χαίρεσαι, πόσο ηθικά μένεις ικανοποιημένος όταν σε γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι και σε χαιρετάνε? Ναι, χαίρομαι, αλλά σας είπα. Πολλές φορές χαίρομαι, αλλά και πολλές φορές πικραίνομαι. Γιατί λέγανε να τον, δεν είχε μυαλό. Και τι είναι τώρα το παράπονο το μεγάλο, το δικό μου? Έχω σταματήσει 30 χρόνια. Προχθές, ακριβώς σαν σήμερα που μιλάω, συζητούσα με κάποιο δεύτερο μου ξάδερφο και δεν πιστεύει ότι δεν πήρα λεφτά, διότι ο κόσμος έλεγε πολλά πράγματα. Έχω ορθεί σε συζήτηση που μπορείτε να μην το πιστέψετε. Καθόμουν με άνθρωπο και έλεγε για το Βουζουνάκι και δεν έφυγε κατηγορίες να λέει, και όταν του είπα ότι μου Βουζουνάκι, ξεπλαγήκαν όλοι. Δηλαδή μέχρι σε αυτό το σημείο έχω φτάσει. Θέλω να μου πεις τώρα, αυτή την ώρα, τι σχέση έχεις με το ποδόσφαιρο? Αγαπώ το ποδόσφαιρο, το αγαπούσα και το αγαπώ. Εδώ στην Ιερά Πέτρα. Είσαι προπονητής? Ναι, είμαι προπονητής. Ήμουνα, είχα και επιτύχει και το λέω και φέτος θα επιτύχω. Αλλά είχαμε και εδώ μια ξενομανία και καταλαβαίνετε, εγώ πάλευα τόσα χρόνια. Πάλευα να μην έχουμε, διότι είχαμε παραδείγματα από τον Όφη Ηρακλείου. Και όσες φορές είχαμε φέρει ξένους παίκτες, είδαμε ότι δεν φέρναμε καλά αποτελέσματα. Έμαθα τώρα όμως με πολύ χαρά, Πέτρο, ότι μέσα στα νέα παιδιά που ξεπετάγονται από τον Όφη Ιεραπέτρας υπάρχει ένα παιδί που έχει το αίμα το δικό, ο γιος σου, ο οποίος από ό,τι λένε θα εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο ταλέντο, έτσι? Ναι, και εγώ το πιστεύω. Είναι μικρός, 16 χρονών, αλλά η πρώτη μου δουλειά είναι να του λέω πρώτα στα γράμματα. Είναι Δευτέρας Λυκείου και τον θέλω να το βοηθήσω, αλλά εντάξει, μην το λέμε, θα φτάσει το Βουζουνάκι. Είναι καλό παιχτάκι, δεν έχει όμως τη σπιρτάδα, την ταχύτητα του μπαμπά του. Είναι καλό παιχτάκι, πιστεύω να παίξει. Πρέπει να παίζουν τα παιδιά, τα νέα παιδιά, πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο, ναι. Πρέπει να ασχολούνται, πρέπει να αθλούνται. Εγώ δίνω μια συμβουλή. Είναι καλό πράγμα τα παιδιά να αθλούνται, διότι φεύγουν από τις κακές παρέες, από τα πάντα, αλλά δεν είναι όμως και ο πρώτος λόγος επαγγελματικός στα παιδιά. Τους λέω πρώτα στα γράμματα, πρώτα στη δουλειά τους, μετά. Διότι είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Παθες ένα ατύχημα, σβήνουν όλα. Φέρω παράδειγμα εγώ, τι κέρδισα, τι πήρα. Δεν είναι επάγγελμα. Τώρα είναι επάγγελμα. Όπως προχθές με τον Γιάννη, το Δαμανάκι, το φίλο μου, είναι και αυτός προπονητής στο χωριό του. Προχθές όταν μου είπε αυτά τα πράγματα, διότι εγώ δεν τα πίστευα, αλλά έπρεπε από κάποιον. Και μου λέει το παιδί, έκανε στη Θεσσαλονίκη, εγώ φύγα το 73, αυτός πήγε το 75. Και όταν το παιδί σου λέει στα 5 χρόνια πήρα 50 εκατομμύρια και μετά κάνει άλλα τριετία, το παιδί και παίρνει άλλα 20 εκατομμύρια. Εγώ παρακαλώ και προκαλώ, όποιο Ηρακλειώτη θέλει, όποιο σύμβολο να βγει, ας πούνε πότε του Βουζουνεράκη του δώσανε για το συμβόλαιο 5 χιλιάρικα. 5 χιλιάρικα. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ειλικρινά σε ευχαριστώ και θέλω να πιστέψεις ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε ξαναείδα μετά από χρόνια. Και σε ευχαριστώ γιατί κάποτε τη ζωή τη δική μου, αλλά είμαι σίγουρος και τη ζωή πάρα πολλών Ηρακλειωτών, την έκανες πολύ πιο όμορφη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χακλότσο, εγώ έχω, σας είπα, τρομερές αναμνήσεις από τώρα. Ξέρω ότι με αγαπάει καλός κόσμος και πολλοί κόσμος. Και εγώ τους έχω στην καρδιά μου.